Χαίρετε. Ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον που μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για ένα θέμα που απασχολεί πολλούς από εμάς. Πολλές από εμάς, ίσως και πολλούς από εμάς. Κάντε κάτι να πείτε. Άνδρες, λέει, που δεν θέλουν ευθύνες, δεν θέλουν σχέσεις, μόνο one night stands, θέλουν μόνο να περνούν καλά. Ένα ερώτημα που γίνεται αφορμή για ένα vlog, μου το στείλε μια φίλη και μου λέει κάνε ένα vlog για αυτούς τους άνδρες. Τους άνδρες που δεν θέλουν σχέσεις, που δεν θέλουν ευθύνες, που θέλουν μόνο να περνάνε καλά. Θα κάνω ένα θεωρητικό, γιατί δεν μας έγραψε η φίλη ιστορία και ίσως και καλύτερα που δεν μας έγραψε ιστορία, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε γενικά. Καταρχάς, θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο άνδρες που βρίσκονται σε αυτή τη φάση ζωής ή έχουν αυτή τη στάση ζωής. Υπάρχουν και γυναίκες που έχουν αυτή τη στάση ζωής. Είτε μας αρέσει, είτε όχι, δεν είναι προνόμιο των ανδρών το να μην θέλουν σχέσεις και δεσμεύσεις. Καταρχάς να πω, κατά δεύτερον να πω, ότι είναι θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα κάποιου να μην θέλει σχέση, να μην θέλει ευθύνες, να μην θέλει δέσμευση, να μην θέλει γάμο. Ναι, αλήθεια, δικαιούται να μην θέλει. Το πρόβλημα φυσικά ξεκινάει να είναι πρόβλημα όταν μας πλησιάζει κάποιος ο οποίος θέλει να έχει μαζί μας κάτι συγκεκριμένο, πολύ συγκεκριμένο, να περάσει καλά για λίγο και εμείς θέλουμε σχέση, θέλουμε δέσμευση, θέλουμε γάμο, θέλουμε σοβαρά πράγματα. Εκεί πέρα έχουμε μία συνθήκη που έχουμε δύο ανθρώπους που έχουν δύο διαφορετικά θέλω, ο ένας θέλει κάτι άλλο και ο άλλος θέλει κάτι άλλο και ίσως να δημιουργείται θέμα ηθικό όταν αυτός που θέλει μόνο να περάσει καλά, θέλει μόνο μια επιφανειακή σαρκική επαφή, αφήσει να εννοηθεί ότι θέλει κάτι παραπάνω ή υποσχεθεί ψευδώς ότι θέλει κάτι παραπάνω, προκειμένου να αποσπάσει αυτό το συγκεκριμένο που θέλει από το άλλο πρόσωπο και τρόπον την να το ξεγελάσει. Εκεί ναι, να θυμώσεις. Ναι, να σε απασχολήσει. Δεν έρθει κάποιος και σου πει... Σου πουλήσει φύκια για μεταξωτές κορδέλες και σου σε κάνει να πιστέψεις ή σου πει ξεκάθαρα θέλω να γνωριστούμε, θέλω να κάνουμε μια σχέση, είμαι ερωτευμένος μαζί σου, έλα να σε βγάλω ραντεβού κλπ. Και δεν σου πει ξεκάθαρα κοπέλα μου σε γουστάρω, με ελκύεις ερωτικά, θέλω όμως μόνο κάτι συγκεκριμένο, να βρεθούμε μια φορά και να έχουμε μια ερωτική επαφή ή να βρεθούμε δύο φορές και να έχουμε δύο ερωτικές επαφές. Όταν ο άλλος ξεκαθαρίζει τη θέση του από την αρχή, το οποίο είναι και το έντιμο να πράξει, και λέει ότι εγώ βρίσκομαι σε μια φάση στη ζωή μου ή αυτό που θέλω τώρα είναι μόνο αυτό, έχει κάθε δικαίωμα να το θέλει, έχει κάθε δικαίωμα να το διεκδικήσει και έχει και σε κάθε δικαίωμα, εάν δεν το γουστάρεις, να πεις όχι. Τι γίνεται όμως? Υπάρχουν πολλές γυναίκες οι οποίες πιστεύουν εσφαλμένα, λανθασμένα, ότι μπορούν να τυλίξουν εντός εισαγωγικών έναν άντρα μέσω του σεξ. Ότι εάν εγώ τον αφήσω να νομίζει ότι θέλω και εγώ ακριβώς το ίδιο, ότι θέλω και εγώ μόνο να περνάμε καλά και δεν θέλω κάτι σοβαρό και δεν θέλω δέσμευση και δεν θέλω σχέση, αυτός θα βρεθεί μια μαζί μου, δυο μαζί μου, τρεις μαζί μου, θα δεθεί. Δεν είναι έτσι που πάει το πράγμα. Δεν πάει έτσι το πράγμα. Μη σου πω ότι κινδυνεύεις να δεθείς εσύ. Δηλαδή να πέσεις μέσα στην παγίδα που πλέγεις για τον άλλο. Το είχα αναφέρει σε ένα βίντεο πριν δύο εβδομάδες περίπου. Μου είχε στείλει η Φάνη Αρεθά ένα βίντεο να δω από το TEDx που μιλούσε μία κυρία η οποία έλεγε την έρευνα που έχει κάνει για την ευρωχημία του εγκεφάλου και τον έρωτα και λέει ότι έχει βρεθεί ότι οι γυναίκες μπορεί να συνδέονται με το σεξ, οι άνδρες όχι. Ότι οι άνδρες συνδέονται εγκεφαλικά. Αν πάρουν την απόφαση μες στο μυαλό τους ότι εγώ θέλω αυτή τη γυναίκα για να κάνω σχέση μαζί της, εγώ βλέπω αυτή τη γυναίκα σοβαρά, τότε θα δεθούν μαζί της. Εάν όμως έχουν μια εξ αρχής γνώμη ότι αυτή τη γυναίκα δεν τη βλέπω σοβαρά, όσες φορές και να κάνουν σεξ μαζί της, δεν θα δεθούν. Εγώ σας ξαναλέω, δεν είμαι νευροεπιστήμονας, δεν είμαι νευροψυχολόγος, δεν τα κατέχω αυτά τα πράγματα. Αυτό που ξέρω όμως από την κλινική μου πείρα
και όταν λέω κλινική μου πείρα εννοώ τα 20 χρόνια συναπτά που έχω εργαστεί ως ιδιώτης ψυχολόγος και έχω δει κυριολεκτικά χιλιάδες ανθρώπους στο γραφείο, αλλά και από όλες αυτές τις επιστολές που λαμβάνω από εσάς, παρόλο που έχω σταματήσει να λαμβάνω επιστολές, εξακολουθείτε να στέλνετε. Βλέποντας όλες αυτές τις ιστορίες, συμφωνώ με αυτό το θέμα. Συμφωνώ με αυτή την άποψη την οποία υποστήριζε εκείνη η κυρία στο TEDx, η οποία είπε ότι αν ένας άνδρας δεν βλέπει μια κοπέλα σοβαρά από την αρχή, δεν θα τη δει σοβαρά εάν εξακολουθήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα ή για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να έχουν ερωτικές επαφές. Εμείς οι γυναίκες πρέπει να μάθουμε επιτέλους το σεξ να μην το χρησιμοποιούμε ως currency, ως νόμισμα. Δηλαδή να μην λέμε «Α, έχω κάτι πολύ σπουδαίο που είναι το σεξ, αν ο άλλος θέλει το σεξ από εμένα, δεν θα του δώσω το σεξ για να με θελήσει σοβαρά ή θα του δώσω το σεξ για να τον κάνω να προσκοληθεί πάνω μου». Όχι. Το σεξ είναι μια φυσιολογική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού, μια προαιρετική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Δεν είναι όπως την αναπνοή που αν δεν αναπνεύσεις θα πεθάνεις, που αν σταματήσεις να αναπνέεις θα πεθάνεις. Δεν πεθαίνει κανένας που έχει σταματήσει να κάνει σεξ. Μπορεί να παθαίνει άλλα πράγματα, ξέρω εγώ, στενοχώρια ή να πέφτει η διάθεσή του ή να πεθεί μάντος σεξ ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Δεν πεθαίνει κανείς που δεν κάνει σεξ. Είναι μια προαιρετική λειτουργία του ανθρώπινου οργανισμού. Είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό. Γι' αυτό το λόγο, όταν κάποιος έχει κατάθλιψη, έχει πεσμένη λίπητο και δεν έχει διάθεση για σεξ και είναι ένα από τα συμπτώματα της κατάθλιψης είναι η ανηδονία, το να μην έχεις όρεξη και να μην χαίρεσαι με τις χαρές της ζωής, μία εκ των οποίων είναι και το σεξ. Το σεξ είναι μια χαρά της ζωής, στην οποία όλοι έχουμε δικαίωμα. Όλοι έχουμε δικαίωμα να την αναζητήσουμε, να τη βιώσουμε. Όλοι έχουμε δικαίωμα να την αρνηθούμε, αν δεν τη θέλουμε. Αλλά σε καμία περίπτωση το σεξ και η σεξουαλική λειτουργία δεν είναι κάτι με το οποίο να διαχειριζόμαστε τους άλλους. Φυσικά θα μου πεις, μα εδώ κάνουμε συναισθηματικούς εκβιασμούς και διαχειριζόμαστε τα παιδιά μας με τα συναισθήματα μας και λέμε στο παιδί μας, αν δεν το κάνεις αυτό, δεν θα σε αγαπώ. Ναι, μα δεν σημαίνει πως επειδή τα κάνουμε είναι και ορθά. Μία γυναίκα που σέβεται τον εαυτό της και ένας άνδρας που σέβεται τον εαυτό του δεν χρησιμοποιούν το σεξ για οποιοδήποτε άλλο σκοπό πέρα για αυτόν για τον οποίο έχει φτιαχτεί. Φυσικά θα μπουν εδώ μέσα ηθικολόγοι και θα πούν «Ο Θεός έχει φτιάξει το σεξ για την αναπαραγωγή και το σεξ είναι μόνο για την αναπαραγωγή». Έχω να σας ενημερώσω ότι στα τελευταία στις τελευταίες εκατονταετίες της ανθρώπινης ιστορίας το σεξ δεν χρησιμοποιείται μόνο για την αναπαραγωγή. Είναι και ένας τρόπος να έρθουν κοντά οι άνθρωποι και είναι και ένας τρόπος για να έχουν ευχαρίστηση. Και ειδικά τα τελευταία 100 χρόνια και περισσότερο που έχουν εφευρεθεί οι σύγχρονες μέθοδοι αντισύλληψης, μπορεί το σεξ να είναι μόνο για ευχαρίστηση, να είναι μόνο για απόλαυση και να μην είναι για αναπαραγωγή. Δεν παίρνω θέση όσον αφορά αυτό το ζήτημα, γιατί δεν με αφορά εμένα ως ψυχολόγο το κομμάτι το ηθικιστικό και το κομμάτι το θρησκευτικό. Δεν με αφορά. Σέβομαι τις αποφάσεις που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι που λένε ότι επειδή είμαι θρήσκος ή επειδή είμαι θρήσκα δεν θα κάνω σεξ εκτός γάμου. Το σέβομαι. Σέβομαι την απόφαση που παίρνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι λένε επειδή είμαι ηθικό στοιχείο δεν θα απαντήσω τον σύντροφο μου, δεν θα απαιτήσω τη σύντροφο μου και δεν θα κάνω σεξ με άλλο πρόσωπο εκτός από τον την σύντροφο μου. Το σέβομαι. Το σέβομαι. Από την άλλη όμως δεν μπορώ να κατακρίνω τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν αυτές τις θρησκευτικές πεπιθήσεις ή δεν έχουν αυτές τις ηθικές αντιλήψεις, τους ηθικούς ενδυασμούς. Από την άλλη όμως, δικαιούμαι και εγώ να έχω το δικό μου κώδικα ηθικής, να διαχειρίζομαι το δικό μου το σώμα και τη δική μου τη σεξουαλική λειτουργία κατά το δοκούν το δικό μου, όχι των άλλων, με σεβασμό προς τον εαυτό μου και προς τους άλλους. Άρα δεν αποτελεί πρόβλημα δικό μας, δεν με αποτελεί δικό μου θέμα, σοβαρά σας μιλώ, δεν αποτελεί δικό μου θέμα αν κάποιοι άνδρες δεν θέλουν σχέση, δεν θέλουν δέσμευση και θέλουν μόνο να κάνουν σεξ ή να περνούν καλά χωρίς δεσμεύσεις. Δεν με αφορά. Δικαίωμά τους. Δικαίωμά τους. Και δικαίωμά μου και εμένα να επιλέξω αν θα χορέψω στο χορό τους ή θα πω όχι, ευχαριστώ. Δικαιούμαστε να πούμε όχι, ευχαριστώ. Δεν δικαιούμαστε όμως να πάμε να πιάσουμε σβάρνα όλους τους ανθρώπους και να τους κάνουμε σωστούς. Έλα εδώ στο σωστό δρόμο. Δεν πρέπει να θέλεις σεξ χωρίς δεσμεύσεις. Πρέπει να θέλεις δέσμευση. Πρέπει να θέλεις σχέση. Πρέπει να θέλεις γάμο. Πρέπει να θέλεις να με παντρευτείς. Όχι. 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 Δεν έχουμε τέτοιο δικαίωμα. Δεν μας ανήκουν οι άλλοι άνθρωποι. Μας ανήκει μόνο ο εαυτός μας. Και ο εαυτός μας που μας ανήκει, δικαιούμαστε να επιλέξουμε πώς θα το χρησιμοποιήσουμε τον εαυτό μας. Και πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη σεξουαλική μας λειτουργία.
Ξαναλέω, το μόνο σημείο στο οποίο υπάρχει ζήτημα είναι όταν κάποιος μας ξεγελάσει, μας δηλώσει ότι θέλει κάτι περισσότερο από αυτό που στην πραγματικότητα θέλει και όταν πάρει αυτό που θέλει να φύγει. Και εκεί πάλι τι κάνουμε, καθόμαστε με τον εαυτό μας, βλέπουμε την ιστορία ξανά από την αρχή, αναλογιζόμαστε τι ακριβώς συνέβη και εκεί θα δούμε ότι υπήρχαν σημάδια από την αρχή ότι κάποιος ήταν too good to be true. Πολύ καλός για να είναι αληθινός, όπως λένε οι Εγγλέζοι, γιατί είναι στα αγγλικά το too good to be true, πολύ καλός για να είναι αληθινός σημαίνει στα ελληνικά, ή ότι έδινε κάποιες ενδείξεις για το τι παίζει. Και εδώ θα πω αυτό που το έχω πει πολλές φορές, ότι κάποιος ο οποίος θέλει μόνο σεξ και τίποτα περισσότερο, άμα του δώσεις το σεξ θα το πάρει και θα φύγει, άμα δεν του το δώσεις θα φύγει. Δεν θα ασχοληθεί περαιτέρω. Φυσικά θα μου πείτε, υπάρχουν κάποιοι players, υπάρχουν κάποιοι παίχτες οι οποίοι απολαμβάνουν το παιχνίδι του κυνηγιού και μπορεί να επιμένουν πολύ καιρό μέχρι να πάρουν αυτό που θέλουν και μετά να φύγουν. Ναι, μπορεί να συμβεί και αυτό, αλλά άμα εμείς είμαστε προσεκτικοί, άμα εμπιστευόμαστε τον gut instinct μας, τη διαίσθησή μας, η διαίσθησή μας μας λέει πάντα για το τι καπνοφουμάρει ο καθένας. Πάντα όμως. Ας αναλογιστώ λίγο την πρώτη εντύπωση που μου προκάλεσαν οι προηγούμενοι μου σύντροφοι. Ήταν ακριβώς η ίδια με την τελευταία. Αυτή η πρώτη εντύπωση, μόλις γνώρισαν έναν άνθρωπο, μόλις είδαν έναν άνθρωπο που ήταν, σε κάποια περίπτωση μπορεί να ήταν πω, τι επιπόλαιος άνθρωπος αυτός. Στην πορεία αγνόησα τον gut instinct μου, μπήκα σε διαδικασία να συνδεθώ με εκείνον τον άνθρωπο και στο τέλος χωρίσαμε ή με χώρισε, τον χώρισα. Μιλάω γενικά τώρα, δεν μιλάω ειδικά, για μια συγκεκριμένη περίπτωση και μου έμεινε αυτό το αίσθημα, τι επιπόλαιος αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχουμε κοινά με αυτόν τον άνθρωπο. Πρώτο αίσθημα. Το αγνοώ, προχωρώ, κάνω ό,τι κάνω και μετά στο τέλος μένω με την επίγευση, μα δεν είχαμε κοινά με αυτόν τον άνθρωπο. Αυτό δεν νομίζω ότι ισχύει μόνο σε μένα, ισχύει σε όλους μας. Κάντε έτσι μια αναδρομή στις προηγούμενες σχέσεις σας και σκεφτείτε ποια ήταν τα πρωταρχικά, οι πρωταρχικές σκέψεις, το πρωταρχικό συναίσθημα ή η πρώτη πληροφορία που ήρθε από τον gut instinct σας γνωρίζοντας εκείνον τον άνθρωπο και συγκρίνετε την με την τελική, με το τελικό συμπέρασμα που έχετε για αυτόν τον άνθρωπο μετά που έχει τελειώσει η σχέση. Είμαι σίγουρη ότι θα είναι πάρα πολύ κοντά, αν όχι και τα ίδια. Άρα, μένουμε πιστοί στον εαυτό μας, ακροαζόμαστε, ακούμε τον gut instinct μας, σταματούμε να είμαστε θικιστικοί και κριτικοί των άλλων. Δικαιούνται οι παιδιά, δικαιούνται οι άλλοι να μην θέλουν δέσμευση, δικαιούνται να μην θέλουν σχέση και δικαιούμαστε και εμείς να μην είμαστε μαζί τους. Όχι όμως να τα θέλουμε όλα δικά μας. Δηλαδή, εγώ τώρα έχω ξυπνήσει αυτό το πρωινό ή αυτό το απόγευμα, αυτό το βράδυ και είπα: θέλω σχέση. Με πλησιάζει ένας γκόμενος, ένας τύπος, με φλερτάρει. Εγώ περιμένω ότι αυτός που με φλερτάρει ειδικά για να κάνουμε σχέση. Δεν με φλερτάρει για μια τρέλα ή για μια βραδιά ή για μια εβδομάδα. Πρέπει να με φλερτάρει για να κάνουμε σχέση. Και άμα δεν θέλει να κάνει σχέση μαζί μου, έχω παράπονο μαζί του. Γιατί αυτός να μην θέλει να κάνει σχέση, κόρη μου, δεν σε αφορά. Δεν σε αφορά. Όταν πας να αγοράσεις ρούχα και δοκιμάσεις ένα παντελόνι και σου είναι στενό, θα το πάρεις. Π.χ. εγώ φοράω, δεν ξέρω τι size φοράω τώρα, extra large, πες. Εντάξει. Φοράω extra large. Και πάω σε ένα μαγαζί και δοκιμάζω ένα παντελόνι που είναι large και μου είναι πάρα πολύ στενό. Πρέπει να είμαι πολύ χαζή για να αγοράσω αυτό το στενό παντελόνι και να πω, ξέρεις, θα το πάρω, θα κάνω δίαιτα και θα συνεχίσω να περπατάω και σε 2-3 μήνες θα μπω σε αυτό το παντελόνι. Είναι βλακή αυτό το πράγμα. Θα πάρω το extra large αυτό στο οποίο μπαίνω και όταν και αν αδυνατήσω, το στενεύω ή αγοράζω ένα μικρότερο. Ή ακόμη καλύτερα, μπορεί να μην αγοράσω παντελόνι τώρα, γιατί γουστάρω εγώ το large, δεν γουστάρω το extra large. Να κάνω τη διαδικασία να φτάσω στο μέγεθος large. Είδατε, ο καθένας μιλάει με τα μεγέθη του. Άλλοι από εσάς μπορεί να πείτε small, extra small, medium small κλπ. Θα πάρω το μέγεθος που είναι άνετο πάνω μου ή δεν θα πάρω τίποτα. Και μετά θα επανέλθω,
εάν τυχόν αλλάξω μέγεθος ή όταν θα αλλάξω μέγεθος, εφόσον είμαι σε μια διαδικασία δυνατίσματος, θα επανέλθω και θα πάρω το καινούργιο μου μέγεθος. Θα τα βάλω τώρα εγώ με το μαγαζί γιατί δεν πουλάει extra large, ή με την εταιρεία γιατί δεν έχει φτιάξει το συγκεκριμένο μέγεθος, το συγκεκριμένο κομμάτι που μου αρέσει το extra large. Όχι. Όχι, δεν μας χρωστάει κανείς. Κανείς δεν μας χρωστάει τίποτα. Να σταματήσουμε να είμαστε άνθρωποι με αίσθηση κυριότητος. Και να λέμε, κάνε ένα vlog Θέκλα για αυτούς που δεν θέλουν δέσμευση, που δεν θέλουν ευθύνες, που θέλουν μόνο σεξ. Δικαίωμά τους. Με γεια τους, με χαρά τους. Γούστο τους και καπέλο τους. Και δικαίωμά σου και σένα να μην είσαι μαζί τους. Τόσο απλά, η γνώμη μου. Επίσης, κλείνοντας, επειδή ακούω αυτό το ερώτημα από ανθρώπους οι οποίοι έρχονται και μου λένε, είναι λίγοι, δεν είναι πολλοί, ξέρεις, εγώ θέλω μόνο σεξ και με ενδιαφέρει μόνο η σεξουαλική επαφή, δεν με ενδιαφέρει το να κάνω σχέση, έχω πρόβλημα? Εκεί λέω, εάν διερωτάς εάν έχεις πρόβλημα, είναι πάρα πολύ καλή ιδέα να κάνεις ψυχοθεραπεία, να πας σε έναν ψυχολόγο, να δείτε μαζί τη ζωή σου, να δείτε μαζί το ερωτικό σου ιστορικό, τις απόψεις σου, τις τάσεις σου, τις πεπιθήσεις σου γύρω από το σεξ, γύρω από τον έρωτα και να δείτε. Μην τυχόν και έχεις κάποιον εθισμό στο σεξ ή μην τυχόν και έχεις κάποια τραυματική εμπειρία από το παρελθόν, την οποία δεν την έχεις ξεπεράσει και επειδή φοβάσαι μην τυχόν και πονέσεις ξανά εάν δεθείς και δοθείς ολοκληρωτικά, επιλέγεις την επιφανειακή επαφή. Αυτό θα πω σε κάποιον εάν με ρωτήσει. Δεν θα κάθομαι όμως να κριτικάρω τους άλλους ανθρώπους επειδή έχουν αυτή τη στάση ζωής. Και ούτε σημαίνει απαραίτητος πως είναι πρόβλημα αν κάποιος έχει αυτή τη στάση ζωής, γιατί μπορεί να είναι και φάση. Μπορεί κάποιος να έχει χωρίσει, ρε παιδί μου, πρόσφατα, και να έχει βγει από ένα πολύχρονο πράγμα, μια πολύχρονη κατάσταση, και να μην θέλει. Να έχει ανάγκη να ξεκουραστεί και μπορεί να σου λέει σε αυτή τη φάση, αν μου τύχει κάτι, θέλω κάτι πολύ επιφανειακό. Δικαίωμά του, δικαίωμά της. Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον, αγαπάμε ο ένας τον άλλον και να φροντίζει ο καθένας τη δικιά του παθολογία. Ψυχοπαθολογία. Εγώ αναλαμβάνω τη δικιά μου ψυχοπαθολογία. Αναλάβατε και εσείς, αναλάβετε και εσείς τη δικιά σας. Να αναλάβει ο καθένας τη δικιά του και να σταματήσουμε να κρίνουμε τους άλλους. Φιλιά.